Με απογευματινή προπόνηση, η οποία διεξήχθη στο βοηθητικό του ΕΑΚ μετά το ρεπό της Δευτέρας, ξεκίνησε από χτες η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού Βόλου εν ώψη της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη στην πρεμιέρα των play-off. Οι ποδοσφαιριστές του Δημήτρη Ελευθερόπουλου δούλεψαν διάφορες ασκήσεις τακτικής, χωρίς να προκύψει κάποιο απρόοπτο, με την τεχνική ηγεσία να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες για το παιχνίδι με την ελαφρά ταξιαρχία πλην του τιμωρημένου Γιώργου Θεού. Η σημερινή προπόνηση ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί το πρωί στο βοηθητικό του Πανθεσσαλικού Σταδίου. Ο Στάθης Ρόκας αναμένεται να δώσει κανονικά το παρόν, παρότι και χθες έκανε ατομικό πρόγραμμα. Ενώ πέρα από τον τιμωρημένο Θεό θα απουσιάσει και ο Μπεριάν, ο οποίος κλήθηκε στην εθνική ομάδα της Λιβερίας κάτω των 23 ετών, εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με την Γκάνα για τα προκριματικά του κυπέλου Εθνών Αφρικής κάτω των 23 ετών. Οι Ερυθρόλευκοι από χθες που έμαθαν τον αντίπαλό τους στην πρεμιέρα των play-off έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Θα προετοιμαστούν κατάλληλα για αυτό το παιχνίδι, ενώ ήδη Δημήτρης Ελευθερόπουλος και Στέλιος Βενετίδης έχουν αρχίσει και την κατασκοπία του αντιπάλου μέσω βίντεο. Όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα, η ομάδα του Βόλου θα αντιμετωπίσει κατά σειρά στο δρόμο για τη Super League αρχικά τον Απόλλωνα εκτός έδρας, στη συνέχεια τον Ηρακλή εντός, τρίτη αγωνιστική εντός την Λάρισα, τέταρτη αγωνιστική εκτός την Παναχαϊκή, πέμπτη αγωνιστική εκτός με ΑΕΚ στο φινάλε του πρώτου γύρου. Ενώ στο δεύτερο γύρο οι αγώνες θα διεξαχθούν αντίστροφα. Οι διαιτητές στα play-off θα είναι αξιολογημένοι από την Super League. Σε 8 ποδοσφαιριστές, 4 από κάθε ομάδα θα γίνεται αντι-doping control στα παιχνίδια των play-off. Στο μεταξύ, στις 2 Μαΐου ξεκινά η προσπάθεια της ομάδας νέων του Ολυμπιακού Βόλου για τα play-off του πρωταθλήματος κάτω των 19 ετών της Football League με τους Ερυθρόλευκους να αντιμετωπίζουν την Καλυθέα στην Αθήνα στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής. Οι Ερυθρόλευκοι θα αγωνιστούν κατά σειρά με αντιπάλους Καλυθέα εκτός, Εθνικό Γαζόρου ή Καλαμαριά εντός, ΑΕΚ εντός, Καλυθέα εντός, Εθνικό Γαζόρου ή Καλαμαριά εκτός και στο φινάλε με ΑΕΚ εκτός έδρας.